Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρωτοβουλία σας να με τιμήσετε με το πρώτο βραβείο φιλίας Μουσταφά Σουπχή που καθιερώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να σημειώσω δύο ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου που δείχνουν το κοινό μετερίζει της πάλης μας. Ο σύντροφος Μουσταφά Σουπχή δολοφονήθηκε μαζί με τους συντρόφους στα 1921 από το αστικό κράτος στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας κατά την επιστροφή τους από τα εδάφη της επαναστατημένης Ρωσίας. Και αυτό μόλις λίγους μήνες πριν όταν στα τέλη του 1920 στην ίδια περιοχή είχε δολοφονηθεί ο σύντροφός μας Δημοσθένης Λιγδόπουλο που γυρνούσε στην Ελλάδα από το δεύτερο συνέδριο της Κομιντέρν μαζί με τον σύντροφο Ορίων Αλεξάκη. Αποτέλεσαν τους πρώτους νεκρούς μάρτυρες του νεαρού τότε κομματός μας, που όπως και ο σύντροφός σας Μουσταφά Σουπχή και η σύντροφή του πλήρωσαν με τη ζωή του το μίσο της αστικής τάξης για την απόφασή τους να ταχθούν με τα ιδανικά τη σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας, να παλέψουν για τα δικαιώματα του λαού, για την υπόθεση της εργατικής τάξης. Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του σύντροφου Μουσταφά Σοπιή, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, γίνεται ο νεαρός τότε, λιμενεργάτης στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Ζαχαριάδης, που στη συνέχεια αναδείχθηκε σε στέλεχος του ΚΚΕ και υπήρξε γενικός γραμματέα του για πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για δύο ιστορικά γεγονότα στη μακρόχρονη και ηρωική ιστορία των δύο κομμάτων μας που φωτίζουν την παράλληλη και συχνά ταυτόσιμη μαρτυρική ιστορική διαδρομή των κομμουνιστών των δύο χωρών που πέρασαν μέσα από τη φωτιά και το ατσάλι της ταξικής πάλης. Τιμούμε αυτή την ιστορία. Τιμούμε τους νεκρούς μας, του συντρόφου μα που πέρασαν ανίποτα βασανιστήρια, φυλακίσεις, εξορίες. του τιμούμε με τον καλύτερο τρόπο. Συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα του και ταυτόχρονα επιδιώκουμε να αντλούμε ιστορικά διδάγματα ώστε η πάλι μα να γίνεται πιο αποτελεσματική σήμερα. Σύντροφοι, την απόδοση αυτού του πρώτου βραβείου Μουσταφά Σουπχή μέσω του προσώπου του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, νομίζω πρέπει να το προσεγγίζουμε κυρίως μέσα από το πρίσμα της αναγνώρισης της ανάγκης της κοινή πάλι των κομμουνιστών της Τουρκίας και της Ελλάδας ενάντια στον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, ενάντια στα συμφέροντα που εκμεταλλεύονται τους λαούς πότε διχάζοντάς τους και πότε τσουβαλιάζοντάς τους σε υπεριαλιστικές ενώσεις όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη λεγόμενη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου για τα συμφέροντα όμως των μονοπωλίων. Σήμερα τα κομμουνιστικά κόμματα της Τουρκίας και της Ελλάδας έχουν επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού της πάλης τους, τόσο σε διεθνές επίπεδο όπως έδειξε η κοινή συνδιοργάνωση της 21 η Διεθνούς Συνάντησης των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στη Σμύρνη, όσο και σχετικά με τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας πως οι λαοί των δύο χωρών μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να ζήσουν ειρηνικά, όχι στην πολεμική αντιπαράθεση για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών συμμαχιών εναντιονόμαστε σε κάθε περίπτωση θερμού επεισοδίου και πολεμικής εμπλοκής. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις παραβιάσεις συνόρων, στην αμφισβήτηση των διεθνών συνθήκων που έχουν καθορίσει τα σύνορα στην περιοχή μας. Καταδικάζουμε τις προσπάθειες αποθέσεις στρατιωτικής ισχύω να διαμορφωθούν τετελεσμένα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως και τις υπέρογγες στρατιωτικές δαπάνες των δύο χωρών που δημιουργούν το υπόβαθρο πολεμικής αναμέτρησης. Καταγγέλουμε τα σχέδια εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο από τις αστικές τάξεις των δύο χωρών που αποσκοπούν στο να βάλουν στο χέρι τα ξένα και εντόπια μονοπόλια τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών δημιουργώντας όρους για μεγαλύτερες επιπλοκές για όξυνση της αντιπαράθεσης, για μεγάλους κινδύνους επίσης και για το περιβάλλον. Η εργατική τάξη, οι λαοί των δύο χωρών δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτά τα σχέδια. Παλεύουμε για απεμπλοκή των δύο χωρών μας από τους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από νατοικές και άλλες ημπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Παλεύουμε για την αποδέσμευση των χωρών μας από τις Ιμπεριαλιστικές Ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διώξουμε τις Αμερικάνικες και Νατοϊκές βάσεις από τις χώρες μας. Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Έχουν συμφέρον να διεκδικήσουν, να ζουν ειρηνικά, να παλεύουν για το δικό τους μέλλον, κόντρα στην καπιταλιστική εκμετάλλευση, στα καπιταλιστικά κέρδη που οδηγούν μόνο στον πόλεμο, και στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Σύντροφοι, τώρα που οι εμπεριαλιστές, οι αστικές τάξεις, τα μονοπόλια βάζουν μπροστά πότε τις μηχανές του θανάτου και πότε τα γεωτρύπανα της ληστείας του λαϊκού πλούτου, τώρα που γαζώνουν τα μυαλά των εργαζομένων πότε με το μίσος του εθνικισμού και πότε με το σαράκι της μυρολατρείας και της υποταγής, τώρα είναι που πρέπει η φωνή μας να ακουστεί πιο δυνατά. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να δυναμώσουν την πάλη τους για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, το ξερίζωμα εκείνων των αιτιών που οδηγούν τους λαούς στην κρεατομηχανή του υπεριαλιστικού πολέμου. Γιατί, όπως τόνιζε και ο Μουσταφά Σουπκή, στο κάλεσμά του στο λαό της Τουρκίας εργάτες και φτωχοί αγρότες της Τουρκίας θα απελευθερωθείτε εντελώς μόνο όταν ανατραπεί η τυραννία της καπιταλιστικής τάξης και η σοσιαλιστική επανάσταση εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ζήτω τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Ζήτω η κοινή πάλι του ΚΚΕ και του ΚΚΕ Τουρκίας το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός είναι ο νέος κόσμος ο σοσιαλισμός